Και αφού διευκρινίσουμε ότι η σειρά παρουσίαση των ομάδων, το προφίλ των ομάδων είναι με βάση την βαθμολογική κατάταξη στο περσινό πρωτάθλημα, να περάσουμε στην περσινή έκπληξη πρωταθλήματος που είναι ο Γυρός. Η ιστορία που επαναλαμβάνεται μπορεί καμιά φορά να είναι και κουραστική. Στον Ηρακλή όμως αυτή ακριβώς την επανάληψη επιζητούν. Η ομάδα έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος θέλει να δώσει συνέχεια φέτος στη λάμψη του περσινού πυροτεχνήματος. Ο προπονητής του Γυρεού πάντως το ξέρει καλά. Όλοι έμαθαν ποιος είναι ο Ηρακλής και δεν μπορεί να τους πιάσει τώρα στον ύπνο. Το έργο του Ηρακλή είναι φέτος πιο δύσκολο. Γιατί από μια ομάδα που δεν το περίμενε κανένας, έφτασε στην τρίτη θέση, μπήκε στο Κύπρο Πετριών. Με το καλό πρέπει να μπει στο κύπελλο παιχτείων, στο όμιλο του κύπελλου. Και οπωσδήποτε οι απαιτήσεις του κοινού, του φίλαθλου κόσμου του Ηρακλή και όλους που παρακολουθάνε το μπάσκετ είναι τα πάλι να δούνε το Ηρακλή να είναι πρωταγωνιστής. Ο Walter Berry αποτελεί παρελθόν και στη θέση του παρτενέρ του Γιούρις Ντόβιτς, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν ποτέ τον Ατλαντικό. Ο Xavier McDaniel ήρθε να ενισχύσει τον Ηρακλή. Το αν θα μείνει ή όχι, μια και υπάρχει και αυτός όρος στο συμβόλαιό του, είναι μια απορία. Ο Λευτέρης Ούμποντης όμως δείχνει να είναι κατηγορηματικός όσο και αισιόδοξος. Του άρεσε πάρα πολύ το κλίμα της ομάδας, του άρεσε το μπάσκετ που παίζει η ομάδα, του αρέσει και επίσης τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Δεν το περίμενε, αλλά περίμενε, άλλα βρήκε. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει την ομάδα, να φύγει του, να πάει στον Αμπύρη. Η αυτού εξοχώτης λοιπόν ο κακός X-Men στα Κιανόλευκα. Η άφηξή του στο Ιβανόφιο έφερε την Παραζάλη. Από το Σιάτλ το Μιλγουόκι και τη Βοστόνη στη Θεσσαλονίκη. Συμπαίκτης του Wilkins και μέλλον αντίπαλός του. Και όλοι λένε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να ξεχαστεί γρήγορα το κενό του Μπέρι. Όσο και αν ο Σούμποντιτς λέει ότι ο περσινός Ηρακλής δεν ήταν μόνο ο Γόλτερ. Ο Ηρακλής ήταν μια επιτυχία ολόκληρου συλλόγου όλων των παιχτών. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Walter Berry, ο οποίος ήταν καλύτερος σκόρερ και καλύτερος στα rebound της ομάδας. Αλλά για να φτάσει ο Walter εκεί που έφτασε, έπρεπε να δουλέψουν κάποια παιδιά αυτόνα για την ομάδα, άμα θέλετε, και όλους εμάς. Στην παρέα πάντως φέτος προσθέθηκαν και η Μπρούγος Αγγέλου και ο νεαρός Γκουσγκούρης. Και έρχεται και ο ανεβασμένος λόγω Ευρωμπάσκετ Κατιούσης, όλοι πάντως μακριά από την κάμερα. Οι άνθρωποι της ομάδας προτιμούν τα έργα στο γήπεδο, άλλωστε ο Σούμποντιτς μέχρι νεοτέρας απαγόρευσε τις δηλώσεις από τους παίχτες. Έτσι, ο προπονητής του Ηρακλή, αφού είπε ότι πρώτος στόχος στην Ευρώπη είναι είσοδος στον όμιλο, δεν έκρυψε και τις εν Ελλάδη φιλοδοξίες του. Στόχος μας στην Ελλάδα φέτος είναι να χτυπήσουμε την τετράδα. Τα ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, είναι 4-5 ομάδες που είναι πάρα πολύ δυνατές που ανησυχήθηκαν, που πήραν καλούς ξένους. Και ενώ όλα στην ομάδα δεν είναι καλώς, στα διοικητικά η κόντρα Χαΐτογλου Σαμολαδά με τους Αμερικανούς χορηγούς στη μέση τάραξε τα νερά, τα οποία ακόμη δεν ηρέμησαν. Έχουμε να τελειώσει αυτό το serial που γίνεται καθημερινά στις εφημερίδες και να ξεκαθαρίζουν όλα τα πράγματα και η ομάδα θα πρέπει να δουλέψει σε ένα ρυθμό που έχει ξεκινήσει. Για το τέλος, έτσι για να ξανάρθουν τα χαμόγελα, τι σημαίνει για τον προληπτικό Λευτέρη Σούμποντιτς το ότι ο νυν πρόεδρος του ΤΑΚ κέρδισε στο λότο πριν ξεκινήσει η χρονιά. Δικό του γούρι είναι αυτό. Εγώ δεν έχω καμία σχέση αυτό. Είπε πως κέρδισε τα παιδιά, θα δώσει ένα πλήμα. Καλό γούρι ήταν αυτό. Και από τα γούρια του κυρίου Σούμποντιτς να περάσουμε στον ΠΑΟΚ. Πέρσι δεν κατάφερε να βγει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα εκπροσωπήσει τον ελληνικό μπάσκετ στο Ευρωπαϊκό Κύπελο. Φέτος δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς την πορεία του στην επίσημη περίοδο, αφού αποκλείστηκε χθες από την ΑΕΚ. Είχαμε υποβολή παρέτησης από τον κύριο Βαγγέλη Αλεξανδρία, αλλά όπως λένε οι πληροφορίες, η παρέτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή. Στο ρεπορτάζ η συνάδελφη από τη Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος έχει γράψει τη δική του ιστορία εδώ και 15 χρόνια σε αυτό το γήπεδο. Φέτος θα προσπαθήσει να φανεί αντάξιος του παρελθόντος του. Με πολλά νέα πρόσωπα παρατάσσεται φέτος ο ΠΑΟΚ. Κώστας Χρήστος, Σωτήρης Νικολαίδης και οι παλιότεροι. Ευθύμης Ρετζιάς και Γιάννης Γιαννούλης, Αχιλλέας Μαματζιόλας και Γιώργος Μπαλογιάννης πλαισιώνουν τους παλιότερους. Μπάνε Πρέλεβιτς, Νίκος Μποντούρης, Χρήστος Τσέκος και οι δύο ξένοι Τρέβορ Ράφιν και Ντιν Γκάρετ. Ξέρουν όμως οι νεαροί να κολυμπούν στα βαθιά νερά. Θα τους μάθουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ο κόσμος είναι βιαστικός πάντα και βγάζει γρήγορα συμπεράσματα. Εμείς δεν θέλαμε να είμαστε οι πρωταθλητές του καλοκαιριού, αλλά θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στο χειμώνα. Έχουμε μια νέα ομάδα. Είχαμε την ατυχία να χάσουμε ένα από τα βασικά μας εργαλεία, τον Πέτρο το Στογιάκοβιτς, να είναι τραυματισμένος από την περσινή σεζόν ο Αχιλλέας ο Μαματζιόλας και να στηρίξουμε την προσπάθεια στους παλιούς εναπομείναντες και στα νέα τα παιδιά, στα οποία είπαμε θα δώσουμε την ευκαιρία για να χτίσουμε ένα καινούριο ΠΑΟΚ. Μπορεί για τους περισσότερους στην ομάδα του Δικεφάλου να είναι έτσι τα πράγματα, όχι όμως και για τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Δεν χρειάζεται ο Αλεξανδρής στο CV, ποτέ δεν είχε. Ούτε βαθιά νερά φοβάται, γιατί μια ζωή στα βαθιά νερά είναι. Εμάς μας αρέσουν τα δύσκολα. Η ομάδα έχει περάσει από 40 κύματα, έχει τραυματισμούς.
προετοιμασία με λίγους παίχτες. Όσο για τους στόχους μιας ομάδας που έχει τους περισσότερους ευρωπαϊκούς τίτλους, αυτή δεν μπορεί να είναι παρά το κυνήγι και των τριών τίτλων. Χρειάζεται υπομονή, πίστοση χρόνου, η διάθεση από εμάς υπάρχει. Είμαστε ενωμένοι, θέλουμε να εντάξουμε και τους δύο ξένους παίχτες οι οποίοι πρέπει να βοηθήσουν στο βαθμό της αξίας τους και νομίζω ότι η στόχη του ΠΑΟΚ είναι να φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα στη φετινή χρονιά. Για το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι και τις λήξεις του πρωταθλήματος, μέχρι και τη λήξη των play-offs. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι πολύ καλή, μαθαίνουμε, υπάρχουν καλοί νεαροί παίκτες, είμαστε και εμείς όμως λίγο καιρό εδώ. Πιστεύω ότι με το χρόνο να κυλάει υπέρ μας θα είμαστε κοντά στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Δεν είναι δύσκολο το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως τα άλλα της Ευρώπης. Είναι λίγο πιο σκληρό, αλλά όταν μπαίνει στο παρκέ είναι όλα ίδια, συμπλήρωσε ο Τιγκάρετ. Όσο για τον Τρέβον Ράφιν, είχε απλά να πει: μαθαίνουμε, μεγαλώνουμε, είναι μια νέα ομάδα. Προσαρμοζόμαστε όσο περνάνε οι μέρες. Χάσαμε κάποια παιχνίδια προετοιμασίας, όμως αυτό δεν λέει τίποτε. Όλοι κρίνουν, είναι όμως ακόμη νωρίς. Το κλίμα στην ομάδα είναι καλό και γίνεται συνεχώς καλύτερο. Όσο για τη συνεργασία του Ντίν Γκάρετ με τους νεαρούς ψηλούς του Δικεφάλου, ο Αμερικανός είχε να πει: είμαι νέος για αυτούς, είναι νέοι για μένα. Συνεργαζόμαστε καλά και πιστεύω ότι γύρω στον Οκτώβρη θα είμαστε όλοι έτοιμοι. Το κακό για τον Δικέφαλο είναι ότι κάποιοι, σύμφωνα με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, έχουν κηρύξει ήδη τον πόλεμο. Δεν μ' αρέσει να βγαίνω και να λέω ονόματα. Είμαι δημόσιο πρόσωπο, έχω μια θέση πολύ σημαντική, είμαι προπονητής στην ομάδα του ΠΑΟΚ, τον οποίο έχω υπηρετήσει και σαν αθλητής. Μ' αρέσει να με κριτικάρουν, γιατί μόνο έτσι διορθώνω τα λάθη μου. Αλλά πισόπλατες μαχαιριές και ανυπόγραφα κείμενα δεν τα σχολιάζω καν. Μάλιστα. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Κύριε Κατζά, ψύχραμα, βλέπουμε το κλίμα που επικρατεί σε κάθε ομάδα, έτσι δεν είναι, θα ξαναγηθούμε και στις 14 ομάδες, η άποψή σας μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι κάθε τέτοια εποχή οι ομάδες έχουν τα όνειρά τους, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουν τα πρώτα αποτελέσματα από τις επιλογές τις οποίες κάνουν. Θεσσαλονίκη μπορεί να ξαναγίνει μεγάλη, κύριε Κατζά, είναι μεγάλη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλη είναι Θεσσαλονίκη. Αλλά μιλάω για να χτυπήσει πρωτάθλημα. Μπορεί η Θεσσαλονίκη να ξαναχτυπήσει πρωτάθλημα? Βεβαίως. Κάποτε ήταν στην Αθήνα, κύκλος είναι πιστεύω αυτά τα πράγματα. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη, ξανακατέβηκε Αθήνα, ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να πάει σε μια άλλη πόλη. Γιατί όχι? Βεβαίως. Είστε τόσο ρομαντικός, πιστεύετε ότι μπορεί να πάει και σε άλλη όχι, πόλη? Δεν είναι. Για λέμε. Είναι ο ρομαντισμός, αλλά εγώ πιστεύω αυτό δείχνει ζωή. Δεν το καταλαβαίνω γιατί ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης από την άλλη πλευρά. Για σε άλλη πόλη. Εκεί πήγαινε το ρομαντικό. Ναι, πιστεύω ότι σιγά σιγά κάποια στιγμή όταν θα δημιουργηθεί υποδομή, γιατί το πρόβλημά μας εκεί είναι, όταν θα είναι θέμα υποδομής γήπεδα... το πρόβλημα ή θέμα χρημάτων. Ή ο πιο οικονομικά ισχυρός κερδίζει, κύριε Καρατζά. Γιατί η Θεσσαλονίκη παραπονιέται ότι πλέον οι παράγοντες της δεν είναι του οικονομικού βεληνικού, του κύριου Κόκαλη και του κύριου Γιαννακόπουλου. Γι' αυτό χάνονται τα πρωταθλήματα. Μπορεί όμως κάποιος άλλος επιχειρηματίας. Και κερδίζονται τα πρωταθλήματα από Ολυμπιακό. Ναι, αλλά δεν είχαμε φανταστεί ότι τον κύριο Γιαννακόπουλο θα έμπαινε στο μπάσκετ, ούτε είχαμε φανταστεί ότι ο κύριος Κόκαλης θα ασχοληθεί με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Αλλά δεν ξέρουμε, αύριο ήδη μπήκε ο κύριος Φιλίππου στις φάγες στην ΑΕΚ και κάποιος άλλος επιχειρηματίας μεγάλος θα μπει και αυτός μπορεί να γίνει χορηγός μιας ομάδος. Επομένως, για να χτυπήσει κάποιος το πρωτάθλημα, πρέπει να μπει ένας οικονομικά ισχυρός παράγων ή ένας χορηγός που να εξασφαλίζει όλα εκείνα τα κατάλληλα οικονομικά εχέγγυα για να μπορέσει. Κοιτάξτε, τα κεφάλαια παίζουν σίγουρα ρόλο. Αυτό θέλω να πω. Αλλά οπωσδήποτε είναι και επιλογές. Αυτό που δείχνει πολλές φορές είναι ότι υπάρχουν και ομάδες στην Ευρώπη που ενώ έχουν ρίξει πολλά χρήματα οι χορηγοί, δεν ήρθαν τα αποτελέσματα αυτά τα οποία περιμένανε. Και άλλο Ευρώπη λένε μερικοί και άλλο Ελλάδα. Στο μπάσκετ ευτυχώς έχουμε τη χαρά να λέμε ότι δεν υπάρχει αυτή η διαφορά την οποία λέτε. Συμφωνώ με τον Θόδωρο και με σένα. Ότι το οικονομικό μέγεθος είναι σημαντικός παράγον. Αλλά και η επιλογή... Άλλο σημαντικός, άλλο καθοριστικός. Δεν είναι πάντα καθοριστικός. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Η Μπένετον τι έκανε τόσα χρόνια. Ξέρετε, η αυτοκρατορία έχει πίσω. Άλλο η αυτοκρατορία κουβαλάει πίσω. Λένε μερικοί και κυριολεκτικά αυτοκρατορία οικονομική. Είναι ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό όμως είναι Ιταλία. Στην Ελλάδα... Στην Ελλάδα, η το παιχνίδι είναι το ίδιο και χάρη μου. Είτε είσαι στην Ελλάδα είτε στην Ιταλία, το μπάσκετ και μπάσκετ δεν έχουμε διαφορά επίπεδου. Αν θέλεις και το δείχνουν τα αποτελέσματα των ομάδων μας.
Δεν μας χωρίζει τίποτα, όπως ενδεχομένως άλλα αθλήματα. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή προστατήσει την Ευρώπη. Ο Ηρακλής δεν κέρδισε πέρσι και δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εσείς μπορείτε να απαντάτε. Για να σου πω για ποιο λόγο δεν είναι μόνο το οικονομικό, έτσι. Παίρνοντας ξένους παίκτες, άμα δεν κάνεις καλές επιλογές. Μα για να κάνεις καλές επιλογές και να αφήσεις τους κατάλληλους παίκτες, πρέπει να έχεις χρήματα. Ναι, είναι πάντα. Λοιπόν, είχε, αλλά δεν έκανε τις σωστές. Διαφωνείτε. Πολύτε. Και η ιστορία έχει δείξει ότι. Αν θυμηθείτε τη μεγάλη ομάδα της Ρώμης, όταν πήρε παίχτες από το NBA κορυφαίους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ούτε καν να βοηθήσουν την ομάδα να κρατηθεί σε μια θέση ισορροπίας στο πρωτάθλημα. Είχαν ξοδέψει πάρα λεφτά. Μου φαίνεται παράδειγμα την Ιταλία. Πάντα είναι πιο κοντινή μας και ήταν μια μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μάλιστα. Να φέρω παράδειγμα στην Ελλάδα τον Πανιόνιο, κύριε Καρατζά. Για την επιλογή παικτών μιλάω, ξένων παικτών. Εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι συμφωνώ μαζί σου. Ο Πανιόνιος είναι μια περίπτωση. Αν εννοείς ότι έχει κάνει πολλές φορές καλές επιλογές παικτών. Πολύ καλές επιλογές παικτών, χωρίς να είναι και ο Πανιόνιος και άλλες ομάδες. Κάποιος κρίσος. Βέβαια, συμφωνώ. Είναι πολύ καθοριστικό. Εκεί είναι η γνώση, είναι η μελέτη, είναι να δεις πραγματικά σε αυτή την ομάδα τι χρειάζεσαι, να πας αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Είναι ένα παζλ το οποίο αν δεν το λύσεις σωστά δεν έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον Πανιόνιο λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Με πρώτο στόχο την έξοδό του στην Ευρώπη ξεκινάει τη φετινή χρονιά ο Πανιόνιος του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Άλλωστε το νεανικό υλικό της ομάδας δεν επιτρέπει ψηλές βλέψεις όπως αυτές των προηγούμενων χρόνων. Έχουν αλλάξει πολλά. Πέρσι όταν κάναμε μια συμφωνία με τον Πανιόνιο, οι στόχοι Πανιονίου περίπου όταν συμφωνήσαμε κάπου Μάιο 1994 ήταν να αγωνίζουμε για την πρωτάθλη με τους ίδιους στόχους. Αυτά μάλλον χάλασαν στο περίοδο μεταγραφών και ούτε εγώ δηλαδή δεν περίμενα ότι φέτος θα ξεκινήσουμε με μια καινούρια ομάδα με τα παιδιά μάλλον που δεν περίμενε κανένας ούτε από τους φιλάθλους Πανιωνίου. Φέτος θα προσπαθήσει ο Πανιωνίος να κάνει ένα κράμα μεταξύ όλων αυτών των μικρών και να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Χωρίς το Φάνη Χρυσοδούλου για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, αλλά με τον Ζάρκο Πάσπαλη στη μηχανή του και τον Ντούσαν Ιβκοβιτς στον πάγκο του για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα εμφανιστεί στο φετινό πρωτάθλημα Πανιόνιος. Ο Ντούντα που αναδείχθηκε το καλοκαίρι για τρίτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ιουγκοσλαβίας και έχει ακόμη να επιδείξει πολύχρονη καριέρα του, ένα παγκόσμιο τίτλο το 1990 και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ το 1992, πιστεύει ότι η φετινή ομάδα του Πανιωνίου. Θέλει πίστοση χρόνου, μια ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ καλά, μια ομάδα που πιστεύω θέλει και μια βοήθεια πιο πολύ από τους φιλότρους και σίγουρα υπομονή. Εκτός του Φάνη, η τύχη της προσφυγής του οποίου κατά το Πανιωνίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν βρίσκονται στην ομάδα ο Βαγγέλης Αγγέλου και ο Παναγιώτης Καρατζάς. Ενώ άλλαξε και το δίδυμο των ξένων παικτών. Στη θέση των Μέις και Μπέιλι ήρθαν οι Ζάρκο Πάσπαλη και Μπάιρον Ντίνκινς. Στον πέμπτο του χρόνου στην Ελλάδα, ο Ζάρκο που έχει πάρει δύο πρωταθλήματα στη χώρα μας με τον Ολυμπιακό και έχει περάσει και από το NBA τη χρονιά 89-90 με τη φανέλα του Σαν Αντώνιο Σπέρς, καλείται να παίξει ένα ρόλο που δεν του είναι άγνωστος. Εγώ περιμένω από τον Ζάρκο να είναι ηγέτης της ομάδα. Αυτό απόδειξε και στην πρώτη προπόνηση και δεύτερη προπόνηση. Είναι πρώτος, πιστεύω πολύ εύκολο θα μπει στην φιλοσοφία της ομάδας, στην πνεύμα της ομάδας. Ένας έμπειρος παίκτης θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι για μας δηλαδή δάσκαλος μαζί με τον προπονητή μας. Ο έτερος ξένος Μπάιρον Ντίνκινς δεν έχει βέβαια τις περγαμηνές του Πάσπαλια. Έδειξε όμως το τουρνουά Ανδρέας Βαρίκας ότι έχει τις δυνατότητες να προσφέρει. Άλλωστε έχει περάσει και αυτός από το μαγικό κόσμο του NBA, όπου αγωνίστηκε για 43 συνολικά παιχνίδια με το Χιούστον, την Ινδιάνα και το Σαν Αντώνιο. Όσο για την απουσία του Φάνη, δεν φαίνεται να επηρεάζει τους υπόλοιπους παίκτες που πιστεύουν ότι με σκληρή δουλειά θα καταφέρουν να την καλύψουν. Είναι μια μονάδα σημαντική, δεν ακολούθησε την ομάδα από την αρχή. Είναι πρόβλημα μεταξύ αυτού και της διοίκησης. Εμείς είμαστε εδώ, δουλεύουμε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Κάποτε ο Πανιόνιος θα έπαιζε και χωρίς το Φάνη. Φέτος δηλαδή θα είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσει, θα μπορέσουμε να καλύψουμε το μεγάλο κενό, το τεράστιο κενό που αφήνει ο Φάνης. Γιατί μην ξεχνάμε, ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες. Και πιστεύω ότι με την καλή προπόνηση θα το ξεπεράσουμε. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love, I was made for me. Να μην ευλογούμε, μάλλον να μην ξεχνάμε να ευλογούμε τα γένια μας, είμαστε το κανόλι του NBA, κύριε Καράτσα. Έτσι, δεν είναι. Να πίνουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, επόμενη μας ομάδα, ο Άρης.
Πώς βλέπετε, τι προβλέπετε για τον Άρη? Τον πάλε ποτέ κράτε ο Άρης? Τον βλέπω πρώτα απ' όλα να είναι, από ό,τι μου έχουν πει όλοι που τον έχουν δει, ότι θα είναι καλύτερος φέτος. Έχει καλή ομάδα. Στο τουρνουά της ΑΕΚ ο Δουβί πήγε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, είχε, δεν το είδα το τουρνουά. Δεν ήμουν εδώ, κύριε Αλευρόπουλε. Αλλά από πέρσι έχω επισημάνει και ο Άρης θα έχει ανωδική πορεία τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Οι φήμες, τα γραφόμενα σε εφημερίδες, αν θέλετε, του Άρης θέλει τον Γκάλι, είναι αλήθεια, κύριε Καρατζά, ξέρετε εσείς τίποτα? Όχι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Ούτε σχόλιο λοιπόν, και περνάμε στην ξενάγηση των παίχτων των Κιτρίνων. Στον Άρη, η βαριά κληρονομιά και η μεγάλη ιστορία τους κρατάει δέσμιους. Οι στόχοι πρέπει να είναι υψηλοί και η ομάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ό,τι και αν γίνει. Και οι Κίτρινοι το γνωρίζουν καλά. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Σουλημαρκόπουλου, που από την αρχή φέτος θα κουμαντάρει το κίτρινο σκάφος. Το θέμα είναι ότι ο Άρης, πράγματι όπως το λέτε, είναι μια ομάδα που έχει πολλές απαιτήσεις. Η ιστορία του Άρη την ξέρουμε όλοι. Ήταν η ομάδα η οποία μονοπολούσε τους τίτλους στην Ελλάδα και θέλει να επανέλθει σε αυτούς τους ρόλους. Ο προπονητής του Άρη μαζί με την αισιοδοξία για κάτι καλό βλέπει και το εγχώριο εψυχολικό. Και εκεί υπάρχουν οι ανανεωμένοι από το καλοκαίρι λόγω εθνικών ομάδων Αγγελίδης και Λιαδέλης. Πιστεύω ότι ο Αγγελίδης είναι παίκτης ο οποίος χρόνια παίζει εθνική ομάδα, έχει την ανάλογη πείρα. Ο Λιαδέλης και αυτός είναι παίκτης καλός. Πιστεύω να παίξουν καλά, να βοηθήσουν την ομάδα και να ξεπεράσουν.